Η αξιοποίηση του στρατιωτικού αεροδρομίου Τυμπακίου μέσω της ενεργοποίησης drone, το οποίο διεξάγει πτήσεις επιτήρηση των θαλασσιών σύνορων της Κρήτης από την Frontex και υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος και της Ελλάς, σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, προκάλεσαν αντιδράσεις από την Ομάδα Γυναικών Μοιρών και την Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου, οι οποίες προχώρησαν πρόσφατα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Τυμπακίου. Προκειμένου να δηλώσουμε ως πρώτη κίνηση, βέβαια, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλες, την πλήρη αντίθεσή μας στα σχέδια που υπάρχουν για την ενεργοποίηση του στρατιωτικού αεροδρομίου Τυμπακίου για την άμυνα της χώρας, αλλά για ανάγκες υπεριαλιστικών μηχανισμών, όπως είναι ο Frontex Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως και απότερα σχέδια από το ΝΑΤΟ. Ως πρόσχημα είναι οι προσφυγικές ροές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος του Frontex, όπως είναι και στο Ανατολικό Αιγαίο. Όχι μόνο παρεμβαίνει στα εσωτερικά των λαών και είναι ενάντια στους λαούς, αλλά είναι μηχανισμός καταστολής ενάντια στους κατρεγμένους των πολέμων. Εμείς εναντιωνόμαστε στα σχέδια όλων αυτών των υπεριαλιστικών οργανισμών, όπως είναι ο Frontex. Υπάρχουν υπόνοιες ότι και το ΝΑΤΟ θα προβεί σε χρήση του στρατιωτικού αεροδρομίου το επόμενο διάστημα. Εναντιωνόμαστε λοιπόν σε όλο αυτό, σαν νέες γυναίκες, εργαζόμενες, αγρότες της περιοχής και δηλώνουμε ότι δεν θα γίνουμε κρέας στα κανόνια κανενός μηχανισμού. Όπως υποστηρίζουν μέλη της Ομάδας Γυναικών Μοιρών, το Τυμπάκι γίνεται κρίκος μιας αλυσίδας βάσεων που εμπλέκουν όλο ένα και περισσότερο τη χώρα μας σε παιχνίδια εξουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή με το πρόσχημα του ελέγχου των προσφυγικών ροών. Ο φόβος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ότι το Τυμπάκι γίνεται μαγνήτης πολέμου. Ότι το Τυμπάκι μετατρέπεται, όπως και η Σούδα στην Κρήτη, σε ένα ορμητήριο πολέμου. Σχεδιάζουμε τη δράση μας. Πρώτα απ' όλα είναι η ενημέρωση του κόσμου. Και βέβαια οι αγωνιστικές κινητοποίησεις ενάντια σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Την ίδια ώρα οι εικόνες με τον drone προκάλεσαν ανησυχία σε μερίδα πολιτών στο Τυμπάκι, όπως και η περίφραξη του χώρου κατά μήκος της παραλίας, όπου ο Δήμος Φεστού σχεδιάζει τη μελλοντική αξιοποίησή του. Στο Γενικό Πολεοδομικό του Τυμπακίου, του πρώην Δήμου Τυμπακίου, προβλέπεται πεζόδρομος ποδηλατοδρόμιου. Έχει μια προσπάθεια στην προηγούμενη δημοτική αρχή να οριοθετηθεί. Που κολλάει το θέμα ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί και εδώ οι μελέτες. Τώρα με την ενεργοποίηση των drones και για Frontex και τα λοιπά, κλείσανε. Είναι ένα σημείο ανησυχητικό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τελειώνουμε την περίφραξη, να δοθεί ο χώρος εδώ στην παραλία. Και να φύγουν από εδώ τα σειρματοπλέγματα που έχουν βάλει και έχουν, φράξει την παραλία. Η παραλία είναι για να εξυπηρετεί τους ανθρώπους, τον κόσμο. Είναι ελεύθερη και δεν έπρεπε να την έχουν φράξει. Έχω δει ένα τη νύχτα και γυρίζει και παίρνει φωτογραφίες. Εμείς σαν φορείς Τυμπακίου θα κάνουμε κάποιες συζητήσεις και θα επιδιώξουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Π.χ. τι μέλη γεννάστε για το αεροδρόμιο Τυμπακίου, τι γίνεται για το χωροταξικό. Πραγματικά αυτός ο τόπος νιώθουμε ότι είμαστε απομονωμένοι.